Γεια σας, βλέπετε Chilpi Channel και σήμερα θα πάμε μέσα από την περίθαξη που βλέπετε. Αριστερά είναι το παλατάκι ή αλλιώς κυβερνείο. Θα στρίψουμε αριστερά και θα βρεθούμε στην είσοδο. Αυτή που βλέπετε είναι η είσοδος του παλατιού, του πρώην παλατιού. Είναι κλειστά, φυσικά εμείς θα μπούμε, παρόλο που είναι κλειστά, με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει φύλακας, δεν έχουμε δει φύλακα και θα μπούμε περνώντας την κεντρική πόρτα. Πρέπει εδώ να πούμε ότι χτίστηκε να γίνει το θερινό θέρετρο του βασιλιά Κωνσταντίνου και αξιοποιήθηκε ελάχιστα, έμεινε μόνο για μία νύχτα. Είναι από τα καλύτερα οικόπεδα της πόλης, διαθέτει παρεκκλήσι και υλικοδρόμιο. Θα το δούμε μετά. Και το 2001 χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος σχεδόν δεν το αποδέχτηκε ποτέ, έμεινε μόνο ένα βράδυ και αργότερα ο Υπουργός Οικονομικών το έδωσε στον εκάστοτε Υπουργό Βορείου Ελλάδος για κατοικία. Συνήθως πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη γινόταν δεξίωση προς όλους τους επίσημους. Όπως είπαμε, είναι ένα από τα ακριβότερα οικόπεδα της πόλης με θέα το θερμαϊκό κόλπο και με θέα τα πιέρια όρη και τις κορυφογραμμές του Ολύμπου και του Ηπειλίου. Έχει ιδιωτική μαρίνα, ιδιωτικό ελικοδρόμιο και ένα παρεκκλήσι. Παρατημένο στη φθορά του χρόνου. Οι πολίτες ζητούν να αξιοποιηθεί το κτίριο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ζητούν να φιλοξενήσει εκθέσεις, δεξιώσεις και λοιπά. Η φθορά του χρόνου δεν επηρέασε τη στατική του ικανότητα. Έγινε μία μελέτη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τι κόστος έχει για να συντηρηθεί από τις φθορές του χρόνου. Εδώ βλέπετε το ελικοδρόμιο, το ιδιωτικό ελικοδρόμιο. Είμαστε στο πίσω μέρος του κτηρίου προς Αρετσού και φόντο το θερμαϊκό και το καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Ο Δήμος Καλαμαριάς το διεκδικεί να το κάνει προσβάσιμο, να φιλοξενεί εκθέσεις, event κλπ.
το διεκδικεί το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, αλλά μπορεί και να δοθεί σύμπραξη ιδιώτη με το δημόσιο για να γίνουν μερικές επιχειρήσεις όσον αφορά το τουρισμό ή κάτι άλλο. Ποτέ δεν είναι αργά, 50 χρόνια μετά μπορεί να αξιοποιηθεί, όχι για βασιλιάδες πλέον, να κυκλοφορούν μέσα πολίτες, τις εκθέσεις, τα event, σε κάποιες εκδηλώσεις, να κυκλοφορούν απλοί πολίτες που το έχουν πληρώσει και όχι βασιλιάδες. Και ο έξω χώρος και ο μέσα χώρος είναι σχεδόν παρατημένοι. Ίσα-ίσα ο έξω χώρος περιποιείται για να μην γίνει ζούγκλα. Αυτά όσον αφορά τον έξω χώρο, να ρίξουμε και μια ματιά μέσα από ένα παράθυρο που είναι σπασμένο. Κοιτάξτε, εγκαταλελειμμένα, σπασμένοι οι νηπτήρες, οι βρύσεις λείπουν κλπ. Όλος ο χώρος μέσα είναι έτσι και μερικά έπιπλα που υπάρχουν είναι αμπαλαρισμένα. Εδώ είμαστε σχεδόν στο μέσο του οικοπαίδου, ανάμεσα στην εξωτερική πόρτα, την εξώπορτα και την κεντρική είσοδο του παλατιού. Εδώ θα δείτε υπάρχει ένα παρεκκλήσι σε καλή κατάσταση, ευτυχώς, που δεσπόζει στο χώρο. Βλέπετε Τσιλπί Channel. Αν ανακαλύψετε τώρα αυτό το κανάλι και θέλετε, κάντε εγγραφή πατώντας με ένα κλικ δεξιά κάτω από το βίντεο τη λέξη εγγραφή που είναι με κόκκινα. Αυτό ήταν όλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.